πίσω παρά να προωθείτε. Λογικά θα συμβεί αυτό με τον Μιτάι. Και γενικώ θα λείπει το κλασικό 4-2-3-1 για τον Μίλαν Ράσταβατς. Δεν έχει τάσει απουσίες. Θέλει να χτυπήσει σε αυτές ώστε να μπορέσει να φύγει είτε με τον πόντο. Και σε Ολιβέιρα και γύρισε. Ο Ασαριφάρντ άφησε για το σουτ του Τάνκοβιτς. Έχασε τελείως τη φάση εδώ ο Αλβάρες. Κόρνερ για. Εκτέλεσε το φάουλ. Η κεφαλιά για τη δύσκολη επέμβαση σε κόρνερ του Αθανασιάδη. Κλασική ευκαιρία στο. Εκτέλεσε. Ο Μουνάφο το σουτ το δεύτερο στα δίχτυα. 0-1 Λουίς Φερνάντεθ. Στο 16 ο Αστέρας λογείται. Από τα 5 κόρνερ. Γκολ και κλασική ευκαιρία στο παιχνίδι. Και κεφαλιά στα δίχτυα. 0-2 στο 18. Τρίτη και φαρμακερή. Από κόρνερ και πάλι. Ψηλότερα πριν την εκκίνηση των play-off. Δεν ήταν πέρυσι. Ο Τάνκοβιτς εκτέλεσε. Τσιφτσής μαζεύει εύκολα. Γκαρσία. Με ίδιο σχηματισμό. Ο Σιμάνσκι το σουτ. Φοβερό γκολ 2-1. Δεύτερη σερή αγωνιστική. Ο Πολωνός σκοράρει στο 40 και μειώνει. Εδώ και 10 λεπτά πατάει η περιοχή, διευκολύνει την κυκλοφορία της. Πήρε την κεφαλιά ο Φερνάντεθ και θέλει να περάσει στην περιοχή το σούτ του Αθανασιάδης. Ευκαιρία στο 41, θέλει να περάσει και εκεί που γυρίζει το σούτ δοκάρι. Και 2-2, όχι, το χάσε. Έχει δοκάρι ο Σιμάνσκι και απίθανη ευκαιρία ο Σαριφάρ στο 44. Του ζήτησε να συνεχίζουν να προσπαθούν. Ντάλος έκανε ωραία προσπάθεια και εκεί που γύρισε ο Γκαρσία δεν έβαλε δύναμη αλλά απείλησε στο 51. Ανσαριφάρντ κράτησε την μπάλα Τσιφτσή στο 55. Συνεργάζεται με Μάνταλο, Τσιφτσής δύσκολα διώχνει. Πάει μέσα η μπάλα στο 57. Τάνκοβιτς εκτέλεσε η κεφαλιά έξω, Τσιφτσής έχασε τη φάση. Ο Σβάρνα στη σέντρα, η κόντρα Τσιφτσής. Δοκάρι, ο Γκαρσία γυρίζει, το σούτ έξω. Από δύσκολη θέση, μα την περιοχή έκανε το μπάσιμο και το γύρισμα. Ο Σιμάνσκι κόντρα τον γκολ. 2-2, ο Σιμάνσκι έχει 2 γκολ και δοκάρι στο 68, η ΑΕΚ σοφαρίζει. Εντυπωσιακό. Ο Μάνταλος εκτέλεσε η κεφαλιά. Άου, το ψάιντο. Μπαράλες ο Φερνάντεθ. Ο Σίτο που είναι μόνος του και έχει καλό αριστερό άουτ. Τέδιωξε. Και το σουτ του Κρίστη στα σώματα. Ο Σαριφάρντ πάλι το ίδιο. Στα σώματα. Γκαρσία εκτελεί. Τσιφτσής διώχνει. Και πάει ο Αλμπάνης να πατήσει η περιοχή. Είναι μόνος του ο Μάνταλος. Με ανάποδο φάλτσο η σέντρα δεν πέρασε από το Σουάρεθ.